Κύριο Κρήτον Αρσένη, λοιπόν, τι θα γίνει εσεί, θα συνεργαστείτε, πρόκειται να συνεργαστείτε με, με ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ, σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασία. Όπω γνωρίζετε, εμεί δεν είμαστε ενάντια τη απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι ένα, μια απέτηση και μια νίκη τη της αριστερά, ένα αίτημα που ήρθε από τα κάτω. Και γι' αυτό εμεί από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε δυνατότητα προγραμματικών συγκλήσεων προεκλογικών. Ε, απευθύναμε πρόσκληση και προς το ΣΥΖΑ και προς το Κουκουέ, Δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση. Έχουμε αυτή τη στιγμή στραφεί στραφή ε, προς, την, προς, τα άλλα κόμματα της αριστεράς. Είμαστε, κατεβαίνουμε μαζί με την Λαϊκή Ενότητα και πάρα πολλά άλλα σχήματα, συνδικαλιστικά, περιβαλλοντικά, φεμινιστικά, από όλη την χώρα. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι ενωμένοι και για να είμαστε ειλικρινεί, η πραγματική αριστερά. Δηλαδή, θα θέλαμε και το ΚΚΕ μαζί μα, θα θέλαμε και τον Ανταρσία μαζί μα. Πιστεύω ότι αυτό είναι που ζητάει ο κόσμο τη αριστερά. Να αποφύγατε όμω την απάντηση σε μια ενδεχόμενη συνεργασία ναι, ναι, μεταξύ ναι, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και δική σα ενδεχομένω. Θα λέγατε ναι ή όχι. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Το έχει πει επανειλημμένα ο Γιάννη Οβαρουφάκη. Τις... Δεν ε, ζητάμε πλέον καμία συνεργασία. Οποιαδήποτε συζήτηση τώρα στην προεκλογική περίοδο θα φορά. Άρα με τεκλογικά με συζητάτε. Τεκλογικά. Όχι με. Αυτό Μόνο που εκλογικά ότι... συζητούσαν, είχε πει. Με εκλογικά υπάρχουν τρει ημέρε. Στι τρει ημέρε τι θα χωριστούν. Ποιο θα πάρει τα υπουργεία. Ε, είμαστε Προκειμένου για να πάρει κάποιο υπουργεία, τα έχουμε αστία, δει μα ενδιαφέρει. Βέβαια. Δεν ναι. μα ενδιαφέρει. Μα ενδιαφέρει η πρώτη φορά. ρίξει, όχι μόνο η δεύτερη φορά κατ' όνομα αριστερά, η πρώτη φορά ρίξει. Και πιστεύουμε ότι πραγματικά όλα μπορούν να είναι αλλιώ. Αλλά αυτό θέλει ρίξη. Τι, να πω όμω κάτι. Ελάτε. θα πάμε στο Μα είπε Μα είπα αυτή τη στιγμή, ε, η, ακούσαμε και στην εισαγωγή σα, ότι υπάρχει κατευνασμό πλέον και ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ αντίδραση. Το αντίθετο. Η αντίδραση του κόσμου μετά τα τέμπη είναι το όχι στι ιδιωτικοποίησει. Αυτό είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια λαοθάλασσα στη Θεσσαλονίκη να μαζεύει και να λέει όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Η κυβέρνηση όχι μόνο έφερε το καταδίωκτο για την, για, για, το, για την Επιτροπή. Θα διερευνήσει το ατύχημα. Όχι μόνο δεν παίρνει πίσω την ιδιωτικοποίηση τη ΕΤΕ, αλλά μα έφερε ιδιωτικοποίηση νερού, ιδιωτικοποίηση απορριμμάτων και μα έφερε σε ένα δεύτερο νομοσχέδιο, Σκούπα, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν για τα θύματα, για την αποκατάσταση των θυμάτων και των οικογενειών των θυμάτων και των πολυτραυματιών από τα τέμπη, από το έγκλημα αυτό στα τέμπη. Μα έφερε. Ε, ήταν μόνο 12 άρθρα από τα 132 και ακούστε. ακούστε εξαιρούν όλους τους πολυτραυματίες με αναπηρία κάτω του, κάτω του 50%, εξαιρούν τα ορθοπαιδικά, εξαιρούν το μετατραυματικό στρες, ε, εξαιρούν, του τους, τους, φροντιστές, είναι ίδια όρατα αυτά τα θύματα και περνάνε, προ, περνάνε στο γύρο νομοσχέδιο Πρώτου... δωράκια για τους ολιγάρχες. Πρωτού πάμε στον κύριο Ικονό. Πάμε κύριε Αρσένη, για να... Ναι. γιατί Κοιτάξτε, δεν είναι ε, αλλιώς ε, το σταματήσει. Είναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατίας, επειδή το αφήγημά του είναι ότι και οι δυο σα κόβουμε τι συντάξει. Και οι δυο ιδιωτικοποιούμε. Τρένα, δίκτυα, αεροδρόμια, λιμάνια. Ε, και οι δύο θα, κάνουμε, θα περάσουμε οτιδήποτε μα πούνε. Είτε οι ολιγάρχε αυτή τη χώρα, του οποίου είμαστε απόλυτα υποταγμένοι, ή συνέτεροι, ξανά τι περίπτωση. Και ό,τι μα πει και, ο, και οι δανειστέ, γιατί είμαστε τα καλά παιδιά. Οπότε η μεγάλη διαφορά του γίνεται, η κόκκινη γραμμή γίνεται ότι λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εμεί όμω δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν κατατρεγμένο αυτού του κόσμου να φτάσει και να ζητήσει το διεθνέ ε, νόμιμο άσυλο που δικαιούται στη χώρα μα. Αυτή είναι η μεγάλη τους διαφορά. Βέβαια και ακόμα και σε αυτή τη διαφορά ε, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ε, Προχθέ ε, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, στο κανάλι που συζητούσαμε, να. είπε ότι δέχονται και το τείχος στον Εύρο, στην περίπτωση της υβριτικής απειλής, οργανωμένης απειλής, δηλαδή δέχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη αυτή την, την προπαγάνδα για υβριτικές απειλές, τελικά δηλαδή ούτε ο φασισμός δεν είναι η διαχωριστική. Μου η κάνει εντύπωση τους. που αντί να πείτε τις θέσεις σας όμως, παρακολουθώ εδώ ορισμένοι, λέτε για, τους, για, τους άλλους, για τα άλλα κόμματα. Μια πάτε Λέβαια, σε αυτό κλει. που είπατε Λέβαια. για τον κύριο Βαρουφάκη και ότι θέλει να κάψει τις τράπεζες, οτιδήποτε. Ο κύριος είχε είπε κάτι πάρα πολύ απλό ως οικονομολόγος. Λέβαια, ναι, ναι. Είπε, ότι οι τράπεζε έτσι πω είναι φτιαγμένε στηρίζονται στο ότι θα τι σώζουμε κάθε φορά εμεί. Ναι. Και ότι πλέον έχουνε, έχουν, έχουν χρεοκοπήσει όχι μόνο οι ελληνικέ τράπεζε και οι διεθνεί και δεν υπάρχει λόγο να τι συντηρούμε. Πάστε, Μπορούν πράγμα. άνετα να υπάρχουν λογαριασμοί πολιτών στην κεντρική τράπεζα και να μην χρειάζεται έτσι κι αλλιώ. Κάθε φορά η κεντρική τράπεζα θα έρχεται να σώσει τι τράπεζε. Έτσι είναι φτιαγμένο το σύστημα πλέον. Από πού αμύβεστε, κύριε Αρσένη. Όχι από τι τράπεζες. Όχι από τράπεζες. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο ανοίγει από τι τράπεζε. Εγώ από, τις εγώ, εγώ, από τις Δεν ανοίγω από... από την <συσίλιο> τράπεζα. Από την τράπεζα τη. όχι. Δεν, δεν, είπαμε να μην υπάρχει λογαριασμό. Οι λογαριασμοί των πολιτών μπορεί να ανοίξουν κάλλιστα στην Τράπεζα τη Ελλάδα. Και δεν ήταν η πρόταση για Ελλάδα, ήταν μια διεθνή πρόταση.